Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή «Πρόσωπα με κρίση». Κοντά μας είναι ο στρατηγός Κωνσταντίνος Γιαζιάς, επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Στρατηγέ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλησπέρα σε εσάς, το τηλεοπτικό σας κοινό. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Θέλω να συζητήσουμε σήμερα για τον τουρκικό κίνδυνο. Στο στόμα όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων είναι το ερώτημα πόσο μεγάλος είναι αυτός ο κίνδυνος, πώς μπορούμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο, πώς μπορούμε να κατακτήσουμε την ειρήνη. Τι λάθη έχουμε κάνει εμείς, μπροστά βέβαια στο βασικό γεγονός ότι η Τουρκία είναι μια επεκτατική δύναμη. Πριν πάμε όμως σε αυτά τα ερωτήματα, θέλω να πάμε στο δικό σας πόλεμο ζωής και να πάμε στο χωριό της καταγωγής σας, που είναι η Καριά Ολύμπου. Διάβασα ότι είναι σε υψόμετρο 900 μέτρων, έτσι. Πείτε μου λίγο για τους γονείς σας. Κύριε Μαρδά, η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι μια ταινία. Έτσι ήταν, έτσι. Φυσικά είναι μια ταινία απλή, λιτή, ταπεινή, που ξεκίνησε από το βουνό των Ολύμπων, των θεών του Όλυμπο. Ξεκίνησε από μια απόμερη μεριά της Βιωτίας, στη Ριτσόνα. Ξεκίνησε από ένα τσελιγκάτο, ξεκίνησε από μια στάνη, όπου εκεί υπήρχε η αγάπη, ο σεβασμός, υπήρχε η αυτοπιθαρχία, βέβαια υπήρχε και το αδούλωτο πνεύμα του Σαραγκατσάνου, υπήρχε η δωρική λιτότητα του Σαραγκατσάνου. Όλη αυτή η ζωή, η ταινία, εκτελήχθηκε κυρίως από το Ορμένιο της Ερωστιάδος μέχρι το Καστελόριζο. Τίτλος που μπορώ να βάλω σε αυτή τη ζωή, σε αυτή την ταινία, τη δική μου την ταινία, είναι από τα ψηλώματα του Ολύμπου στους δρόμους της Λεωφόρου Μεσογείων. Μπορώ να πω ότι στους δρόμους, όχι φιλόξενους δρόμους της Μεσογείων. Εγώ λέω, είστε ένας στρατηγός των συνόρων. Δεν έχετε υπηρετήσει... Δύο χρόνια στην Αθήνα μόνο. Μόνο δύο χρόνια. Αυτή η ζωή, κύριε Μαρδά, είχε χαρές, είχε λύπες, είχε επιτυχίες, είχε αποτυχίες. Είχε και ευτυχές τέλος. Όχι βέβαια επειδή έγινε αρχηγός. Διότι όλα αυτά τα χρόνια, κοιτώντας στα μάτια του συναδέλφους, βλέπω την αγάπη και το σεβασμό προς το πρόσωπό μου, αλλά και την αγάπη και το σεβασμό της κοινωνίας απέναντί μου. Αυτό είναι το βασικό, αυτό ζητάμε από τη ζωή. Το χωριό Καριά, έτσι, όπου οι γονείς ήταν, όπως είπατε, κτηνοτρόφοι, έτσι. Κτηνοτρόφοι. Το 1960 ήταν ένα κεφαλοχώρι με 1000 κατοίκους. Το 1990... Ξενιτεύτηκαν. Στην Αυστραλία οι περισσότεροι για οικονομικούς καθαρά λόγους. Άρα λοιπόν, εκτός από τον τουρκικό κίνδυνο, επιτρέψτε μου να πω, εγώ θα το πω, υπάρχει και ο ενδοελληνικός κίνδυνος. Η φτώχεια, η μετανάστευση, τέλος πάντων, θα τα πούμε σε μια άλλη συζήτηση αυτά. Εσείς όμως γεννηθήκατε το 1955 στην Αυλίδα. Στο βαθύ Αυλίδος, ναι. Σε μια καλύβα έζησα μέχρι τα 18 μου χρόνια, είμαι περήφανος, χωρίς φως ηλεκτρικό, με το λιχνάρι μάθαμε τα γράμματα που έλεγε ο πατέρας μας. Εκεί νιώσαμε την αγάπη των γονιών μας, υπέροχων ανθρώπων, σκληρών, εργατικών. Εκεί μας μάθανε να αγαπάμε την πατρίδα μας, να αγαπάμε το έθνος μας, να αγαπάμε τον συνάνθρωπο, να έχουμε αλληλεγγύη προς τον άνθρωπο. Και βέβαια να αγαπάμε και το Θεό όπως όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή από την καλύβα στο γιο. Ναι, 18 χρονών κατέβηκα για πρώτη φορά στην Αθήνα και με πήγε ο αδερφός μου, φοιτητής της γεωπονικής τότε, έξω από τη σχολή Ευελπίδων και για πρώτη φορά είδα τη σχολή Ευελπίδων. Θα μου πείτε, ρε αρχηγέ, πόσες χίλια επιχείρησες και πήγες να γίνεις αξιωματικός, να γίνεις στρατιωτικός. Μια μέρα ήμουνα σε ένα σταθμό σιδηροδρομικό και ένας υπήλαρχος φορώντας την αφρικάνα του, ένας ευσταλής. Αφρικάνα φορώντας, είναι η στολή, ναι, έτσι. Φορώντας το μαύρο τον μπερέ, φόρτωνε ένα άρμα σε μια πλατφόρμα. Τον καμάρωσα κι εγώ, τον ζήλεψα και είπα θα γίνω κι εγώ. Καλή μαθητέ, τελειώσαμε το γυμνάσιο σχηματαρίου. Δημοτικό τελείωσα στο Άρμα Θηβών, φεύγαμε από τη στάνη μας, πηγαίναμε 15 χιλιόμετρα την ημέρα, ξαναγυρίζαμε το βράδυ, κάτω από το φως του λιχναριού μάθαμε τα γράμματά μας, γυμνάσιο το λέγαμε τότε, το εξατάξιο τελειώσαμε στο σχηματάρι Βιωτίας,
καλοί μαθητές, κυρίως στα μαθηματικά, λιγότερο στην έκθεση, πολύ λιγότερο, για τους γνωστούς λόγους. Και πέτυχα στη σχολή Ευελπίδων που ήταν το όνειρό μου. Τότε κόβανε οι καθηγητές πολύ στην έκθεση, κόβανε, γιατί υπήρχε αυτή η δεδαλώδης ορθογραφία. Τώρα έχει απλοποιηθεί. Λοιπόν, θα διαβάσω για τους τηλεθεατές μας ένα σύντομο βιογραφικό σας σημείωμα. Λοιπόν, ο στρατηγός εισήλθε στην Σχολή Ευελπίδων το 1974 και αποφύτησε το 1978 με το βαθμό του ανθιπύλαρχου. Παρακολούθησε το σύνολο των σχολείων του στρατού, υπηρέτησε ως διοικητής υπομονάδας και μονάδας τεθωρακισμένων στον Εύρο, διατέλεσε επιτελάρχης της 80ης ανώτατης διοίκησης σταγμάτων εθνοφυλακής στα Δωδεκάνησα, επιτελάρχης στην ΑΣΔΕΝ, στην ανώτατη στρατιωτική διοίκηση εσωτερικού κενήσεων, διοικητής του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων Αυλώνα, διοικητής στην 80η ΑΔΤΕ, διευθυντής του 4ου κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, διοικητής στην 95η Ανώτατη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής στα Δωδεκάνησα, διοικητής του 4ου Σώματος Στρατού, με έδρα την Ξάνθη, απόφυτος της Ανώτατης Σχολής Πολέμου και της Σχολής Εθνικής Άμυνας, έχει υπηρετήσει ως επιτελής στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο και ως επιτελής σε σχηματισμούς. Την 1η Νοεμβρίου του 2011 ανέλαβε καθήκοντα του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, κατόπιν απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας. Παραιτήθηκε τον Ιούλιο του 2012, είναι παντρεμένος, έχει δύο παιδιά, μία κόρη, ένα γιο, φαρμακοποιός η κόρη, και ο γιος πληροφορική. Λοιπόν, από το χωριό Καριά του Ολύμπου αγναντεύεται το Αιγαίο. Και το Αιγαίο. Έτσι δεν είναι? Κινδυνεύουμε, κύριε Αρχηγέ, να χάσουμε την παρουσία μας στο Αιγαίο? Κύριε Μαρδά, η οικονομική κρίση που τα τελευταία χρόνια έχει εισβάλει στη χώρα μας, νομίζω ότι έχει σοβαρές επιπτώσεις και στα θέματα εθνικής αμήνης και στα θέματα του αξιόμαχου των ενόπλων δυνάμεων. Όμως, μπορώ να σας διαβεβαιώσω σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις, το προσωπικό, δίνει έναν υπεράνθρωπο αγώνα να διατηρήσει αυτά τα οπλικά συστήματα λειτουργικά, να έχουμε μια μεγάλη διαθεσιμότητα των οπλικών μας συστημάτων, ώστε να μπορέσουμε στο Αιγαίο και στη Θράκη, να μην ξεχνάμε τη Θράκη, να αντιμετωπίσουμε την κάθε απειλή. Το Αιγαίο θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτή την εποχή, κύριε Μαρδά. Γιατί, θα μου πείτε? Διότι οι γείτονές μας μέχρι τώρα επιχειρούσαν να γκριζάρουν ορισμένες περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος για αυτούς του Αιγαίου. Μετά ξεκίνησαν την φιλανδοποίηση της ευρύτερης περιοχής και τώρα πάμε σε κυριαρχία. Να επιχειρούν για κυριαρχία στο Αιγαίο. Τα συμφέροντα των Τούρκων είναι διαχρονικά, κύριε Μαρδά. Δεν είναι προχθεσινά. Και οφείλαμε να έχουμε κάνει τις εκτιμήσεις μας όλα αυτά τα χρόνια, ώστε η πατρίδα να αποκτήσει την ανάλογη θωράκιση. Ανησυχώ γι' αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο και νομίζω ότι πρέπει να ανησυχήσουν έντονα και οι θύνοντες. Ο Ερντογάν προχθές δήλωσε για επιστράτευση. Ανησυχήσαμε εμείς και κάναμε κυσαία. Γιατί? Για να αγοράσουμε ορισμένα πυρομαχικά, για να μην λέμε. Αυτά έπρεπε να έχουν αγοραστεί τουλάχιστον πριν 3 χρόνια, κύριε Μαρδά, όταν τα πλοία μας αγκαλιάζονταν με τα τουρκικά στο Αιγαίο, όταν οι αεροπόροι μας δίνανε μάχη στον αέρα στο Αιγαίο να διατηρήσουν αυτά τα πάτρια εδάφη, να τα διατηρήσουν ελληνικά. Ελπίζω να αντιληφθούν τον κίνδυνο οι κρατούντες σήμερα. Στρατηγέ, δεν πρόκειται να αποκαλύψω εγώ κάποια στοιχεία. Είναι γνωστά ποια τα στοιχεία ισορροπίας, μάλλον ανισορροπίας δυνάμεων μεταξύ Τουρκίας
και Ελλάδος στο Αιγαίο. Υστερούμε σε αριθμό αεροπλάνων. Έχουν ανατραπεί οι ισορροπίες στο Αιγαίο. Είναι δεδομένα αυτά και δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι το οποίο θα το διατηρήσουμε. Οι διεθνείς επιθεωρήσεις στρατηγικής τα αναφέρουν. Είναι εις βάρος μας η ισορροπία δυνάμεων λοιπόν στο Αιγαίο. Όμως στο Αιγαίο, κύριε Μαρδά, δεν θα κυριαρχήσει ο πολυπληθέστερος, δεν θα κυριαρχήσει ο ενδεχομένως δυνατότερος. Θα κυριαρχήσει ο πλέον εκπαιδευμένος, ο πλέον αποφασισμένος, ο πλέον ευέλικτος, και αυτός είναι ο ελληνικός μας στρατός, είναι ο ελληνικός, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, οι οποίες γνωρίζουν πολύ καλά το Αιγαίο, γνωρίζει το ναυτικό μας με την αυτοσύνη του πολύ καλά το Αιγαίο, που δεν το γνωρίζουν οι Τούρκοι. Γνωρίζουν καλά τον αέρα ημέρα και νύχτα οι αεροπόροι μας, που δεν το γνωρίζουν οι τωρινοί Τούρκοι χειριστές. Έχουμε μελετήσει όλες τις ελληνοτουρκικές κρίσεις από τα Σεπτεμβριανά του 1955 μέχρι τα Ήμια και την ενεξελίξη κρίση, η οποία βέβαια έχει ξεκινήσει από το 2014 με ένα διπλό χτύπημα της Τουρκίας και στην Άωση της Κύπρου και στο Αιγαίο. Αποκορύφωμα αυτής της κλιμάκωσης είναι η ματέωση του γεωτρύπανου, της γεώτρησης στο οικόπεδο 3 Παύλα Σουπιά από την Ιταλική Έννη, με τον ναυτικό αποκλεισμό της Τουρκίας, και το χτύπημα στην ελληνική ακτεωρό Γάβδος από το τουρκικό πλοίο με το όνομα Ουμούτ, δηλαδή Ελπίδα. Γιατί έχουμε υποχωρήσει σε όλες τις κρίσεις? Μπορώ να πάρω από το 1955, έτσι, όταν έγινε το πογκρόμ εναντίον της μειονότητάς μας στην πόλη. Στην κρίση 1963-1964 εστάλησαν αεροπλάνα για να αμυνθούν έναντι των τουρκικών βομβαρδισμών, τα οποία έμειναν ανενεργά, προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο στην Κύπρο. Το 1967 οι δικτάτορες που έκαναν και τους μάγκες και τους εθνικόφρονες απέστειλαν τη μεραρχία κατά πέτηση των Αμερικανών και των Τούρκων. Το 1974 ο δικτάτορας Ιωαννίδης προκάλεσε αυτή την εισβολή των Τούρκων του Ατίλα. Το 1976 με την κρίση του χώρα η τότε κυβέρνηση αναγκάστηκε να υπογράψει το πρωτόκολλο της Βέρνης, δηλαδή να παγώσει τις έρευνες σε όλο το Αιγαίο όσο διαρκεί η διαπραγμάτευση. Το 1987, επιτρέψτε μου να πω, ήταν μια εικονική νίκη, νίκη στα χαρτιά, διότι πάλι ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε πίσω και ακύρωσε τη γεώτρηση της εταιρείας Denison έξω από τη Θάσο. Το 1996 είναι μια ήττα της Ελλάδας, δηλαδή με μια καταδρομική ενέργεια κατήγαγαν στρατηγική νίκη οι Τούρκοι και τώρα υπέστημεν αυτή τη διπλή επίθεση. Γιατί λοιπόν υποχωρούμε? Μήπως δεν είμαστε δυνατοί? Μήπως είναι και μια πράξη σοφροσύνης? Ή μήπως κάνουμε και εμείς λάθη και ανοησίες προκαλώντας ανοήτως τον εχθρό? Σε παγκόσμιο επίπεδο, κύριε Μαρδά, επικρατεί ο νόμος του ισχυρότερου, επικρατεί και όχι ο νόμος του δικαίου. Αυτό πρέπει να το έχουμε σαν αρχή και να το γνωρίζουμε άπαντες. Όποτε η χώρα μας όμως ήταν ισχυρή στρατιωτικά, είχε ομόνια πολιτική, πάντοτε δεν υποχώρησε. Όταν η χώρα μας είχε μπροστάριδες, ισχυρούς ηγέτες, η χώρα μας δεν προσκύνησε. Όταν η χώρα μας είχε καλές συμμαχίες πέραν της Ατλαντικής Συμμαχίας, και πάλι η χώρα μας δεν υπεχώρησε. Είναι δεδομένο όμως στην εποχή που ζούμε ότι η χώρα μας μετά τη μεταπολίτευση επιχείρησε την αποτροπή να τη μετατρέψει σε κάτι άλλο, σε χάιδεμα των Τούρκων. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε έναν εθνικό εθισμό το ότι γίνεται σήμερα στο Αιγαίο. Δηλαδή, συνηθίσαμε πλέον ότι είναι κάτι απλό ότι γίνουν παραβιάσεις στο Αιγαίο, στον αέριο μας χώρο. Ότι είναι κάτι απλό να γίνονται οι παραβιάσεις
του θαλάσσιου μας χώρου. Είναι απλό να έρχονται τα πλοία στο Σαρωνικό μας. Αυτά όλα έχουν αντίκτυπο και στο λαό, στο φρόνημα του λαού. Νομίζω όμως ότι η πατρίδα έδωσε τεράστιες πιστώσεις για να οχυρωθεί αυτή η πατρίδα που κάποιοι την τίμησαν πολύ παλιά και εμείς ενδεχομένως σήμερα να μην την τιμούμε. Νομίζω ότι γίναν λάθη στρατηγικής, λάθη τακτικής σε όλα τα επίπεδα και δεν βγάζω έξω και τον εαυτό μου, με αποτέλεσμα η χώρα αυτή τη στιγμή να βρίσκεται σε αυτή τη δεινή οικονομική και στρατηγική θέση. Διότι οι Τούρκοι βλέπω ότι επιτυχάνουν όλους τους αντικειμενικούς τους σκοπούς χωρίς, θα μου επιτρέψετε να πω, χωρίς να ρίξουν ντουφεγιά. Δηλαδή, γκριζάρουν Αιγαίο, με άνεση διώχνουν ένα γεωτρύπανο από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου. Όλα αυτά είναι ανησυχητικά. Όμως, με κινήσεις των ηθινόντων, οι οποίες δεν θέλει πολύ κόπο, θα επανέλθει η πατρίδα εκεί που πρέπει. Να σας πω δύο παραδείγματα. Μία αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων. Εκκρεμεί από το 2000. Όποτε επιχειρήσαμε, μπροστά ήταν το πολιτικό σύστημα. Θα μου πείτε, στρατηγέ, γιατί δεν το προσπεράσατε. Ορισμένοι το προσπεράσανε, άλλοι δεν μπορέσανε. Με αποτέλεσμα να επικρατεί το βαθύ κράτος του στρατού μας πίσω από τον έστω, και μιλάω για όλους τους κλάδους, που ξοδεύουμε τεράστια ποσά για να λειτουργήσουμε στρατόπεδα τα οποία δεν έχουν κανένα επιχειρησιακό όφελος για τις ένοπλες δυνάμεις για τη χώρα μας. Άρα θέλουμε μια αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων άμεσα. Θέλουμε αύξηση της θητείας της στρατιωτικής. Με 9 μήνες θητεία δεν είναι δυνατόν, κύριε Μαρδά, να εκπαιδεύσουμε την εφεδρεία μας. Και θα καλέσουμε σήμερα στα όπλα τους νέους μας, με ποια εκπαίδευση και τι θα πούμε σε αυτούς όταν θα τους πάμε μπροστά στη μάχη. Έχουμε αντιληφθεί, άρα χρειάζεται 12 μήνες τουλάχιστον θητεία. Μια θητεία που τη μειώσαμε στους 9 μήνες στο στρατό ξηράς, χωρίς να κοιτάξουμε τα επιχειρησιακά μας, χωρίς να δούμε την επάνδρωση των μονάδων μας, και βρεθήκαμε με μονάδες φαντάσματα. Βρεθήκαμε με μονάδες μπροστά με ελάχιστη επάνδρωση. Άρα, με μια υπουργική απόφαση θα δυσαρεστήσουμε την νεολαία μας, αλλά όμως είναι επιτακτική ανάγκη, είναι πατριωτικό καθήκον όλων μας αυτή τη στιγμή. Σε μια συνομιλία που είχα σε μια εκδήλωση με έναν υποψήφιο Υπουργό Εθνικής Αμήνης, μου είπε τι θα πούν οι μανάδες για την αύξηση της θητείας, και ρωτώ, κύριε Μαρδά, ποιες μανάδες, ρώτησε ο κύριος Υπουργός, ο υποψήφιος Υπουργός, τις μανάδες του Γολονακίου, διότι είναι βέβαιο, αν ρωτούσε τις μανάδες της χώρας μας, της Ελλάδος μας, θα λέγανε και 14 και 18 μήνες θητεία για την πατρίδα και μόνο για την πατρίδα. Είπατε προηγουμένως για τους εξοπλισμούς. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ειρήνης της Στοκχόλμης, από το 1974 μέχρι λίγο πριν, μέχρι λίγο μετά τη χρεοκοπία, 2011, η Ελλάδα δαπάνησε 35 δισεκατομμύρια δολάρια για εξοπλισμούς. Πέρα από αυτά τα FMS, τα Foreign Military Sales, το πρόγραμμα στρατιωτικής βοήθειας που παίρναμε από την Αμερική, και επιστρέψαμε πίσω 6 δισεκατομμύρια ευρώ από προηγούμενα δάνεια των Αμερικανών. Δηλαδή, μας δίνουν δάνεια να αγοράζουμε αμερικανικά όπλα και τους δίνουμε πίσω τόκους και χρεολύσια. Αυτά τα ποσά επενδύθηκαν κατά τρόπο ορθολογικό σε εξοπλισμούς,
Και μήπως και αυτά τα ποσά είναι υπεύθυνα για τη χρεοκοπία, την επελθούσα χρεοκοπία, η οποία συνέβαλε στην μείωση της ελληνικής ισχύως. Μήπως γι' αυτό είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στις τουρκικές επιθέσεις. Κύριε Βαρδά, τα οπλικά συστήματα αγοράστηκαν κυρίως μετά το 1996, την κρίση των ημείων. Για να αγοραστεί ένα οπλικό σύστημα, βγαίνουν καταρχήν ορισμένα στάνταρτς, τα οποία ακολουθεί η στρατιωτική ηγεσία. Περίπου 14 επιτροπές συγκαλούνται σε στρατιωτικό επίπεδο για να αγοραστεί ένα οπλικό σύστημα. Ασχολούνται με ένα οπλικό σύστημα γύρω στα 140 άτομα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να υπάρχει μεμπτό σε στρατιωτική ηγεσία για το θέμα των εξοπλισμών. Κάποτε την τιμή ενός οπλικού συστήματος την κανόνιζε η στρατιωτική ηγεσία με την αντίστοιχη του εξωτερικού με την εταιρεία. Κάποια στιγμή όμως δημιουργήθηκε η περίφημη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών στο Υπουργείο και πήρανε η πολιτική την υπόθεση στα χέρια τους. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Δεν θέλω να το κρίνω, διότι δεν είναι εποχή να ξαναπάει ο λαός μας σε τέτοιες συζητήσεις οι οποίες δημιουργούν διχόνοιες. Πρέπει όμως να το δούμε το θέμα. Είναι οι εξοπλισμοί που πήραμε ορθοί? Συνέβαλαν αποφασιστικά στην αύξηση της μαχητικής ικανότητας των ενόπλων δυνάμεων, διότι ακούω και τα αντίθετα. Ακούω ότι πήραμε σάπια, δεν νομίζω να αμφισβητεί κανένα, στα F-16, τις κορβέτες μας, τα υποβρύχια μας, τα οποία είναι μοναδικά σε τεχνολογία αυτή τη στιγμή και είναι η δύναμή μας στο Αιγαίο, σημειώστε το αυτό. Άρα, να μην μπερδεύουμε τα οικονομικά με τα επιχειρησιακά. Για τα οικονομικά ήταν υπεύθυνοι άλλοι. Και εκεί να λογοδοτήσουν και στην πατρίδα και στο Θεό, βέβαια. Στρατηγέ, μήπως δεν έχουμε σε όλα δίκιο στα θέματα του Αιγαίου? Κάνω αυτό το προβοκατόρικο ερώτημα, γιατί το κοινό μας δεν είναι μόνο το τηλεοπτικό, είναι το διεθνές κοινό, είναι τα διεθνή δικαστήρια. Ας πούμε, λένε οι Τούρκοι, μα δεν έχετε δικαίωμα εθνικού χώρου εναερίου από τα 6 στα 10 μίλια, γιατί ο εναέριος χώρος πρέπει να είναι σε αντιστοιχεία με τα χωρικά ύδατα, με την έκταση στη θάλασσα. Δηλαδή, έχετε 6 μίλια στο Αιγαίο, μέχρι 6 μίλια στον αέρα πρέπει να είναι τα εναέρια σύνορά σας. Εμείς έχουμε 6 συν 4, 10. Αυτό το μπαλκόνι, λένε οι Τούρκοι, είναι νόμιμο? Το δίκαιο, κύριε Μαρδά, είναι με το μέρος μας. Τόσο στην Κύπρο, όσο και στη χώρα μας. Η νομική αφύπνιση της Τουρκίας, 95, αν δεν απατώμε, χρόνια μετά τη συνθήκη της Λοζάνης και 70 χρόνια μετά τη συνθήκη των Παρισίων, είναι, νομίζω, ανιστόρητη και νομικά αβάσιμη. Όλα αυτά που αναφέρατε έτσι είναι. Αλλά όμως είχαν γίνει αποδεκτά από τους Τούρκους. Γιατί το εναέριος χώρος μας είναι με προεδρικό διάταγμα από το 30 ή 31, έτσι. Τα χωρικά μας ύδατα προβλέπονται, ναι, από τις διεθνείς συνθήκες. Προβλέπονται στα 12 ναυτικά μίλια, όπως οι Τούρκοι στην κλειστή θάλασσα, στη Βόρεια θάλασσα, στην Μαύρη θάλασσα, έχουν επεκτείνει τα χωρικά τους ύδατα, όπου θεωρούν και τη Μαύρη θάλασσα κλειστή και είναι, δεν συζητιέται. Πώς με εμάς έχουν διαφορές και ζητούν να διχοτομηθεί και να μοιράσουμε το Αιγαίο και να συνεκμεταλλευτούμε το Αιγαίο? Εδώ όμως θα ήθελα, διότι όταν μιλάμε για τέτοια σοβαρά θέματα, πρέπει να κοιτάμε τις σημειώσεις μας. Βεβαίως. Μην λέμε λόγια. Είμαι υπέρ του γραφτού. Χρειάζεται να λέμε παραπανήσια λόγια. Έχω κάνει το μάθημα. Θα μου επιτρέψετε λιγάκι. Παρακαλώ. Να δω τις σημειώσεις μας, μιλήσω γι' αυτό. Διότι δεν τα γνωρίζουν ο κόσμος έξω. Και βλέπω και σε ορισμένα πάνελ να μην τα γνωρίζουν άνθρωποι
οι οποίοι ηγούνται αυτή τη στιγμή. Η μάθεια, επιτρέψτε μου να πω, είναι μεγάλο προσόν για ορισμένους συναδέλφους μου. Όμως, θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και θα έχετε όλη την άνεση να συμβουλευτείτε τις σημειώσεις σας και να αναπτύξετε τις θέσεις σας. Παρακαλώ, πάμε για διάλειμμα. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Radio Alicia. Happy birthday. Και εξαιρετικής γεύσης. Η πολυετή εμπειρία μας, καθώς είμαστε στην 4η και 5η γενιά κρεοπόλιδων, μας οδηγεί να παράγουμε κρέατα υψηλής ποιότητας με σεβασμό προς τον πελάτη μας. Το πρότυπο αυτό που ακολουθούμε έχει ως βασική αρχή τον ντόπιο χιώτικο κρέας, καθώς στην μονάδα μας όλα τα ζώα μεγαλώνουν χωρίς ορμόνες, χωρίς αντιβιωτικά και μόνο με 100% φυτικές τροφές σε συνθήκες ελεύθερου στοβλισμού. Με αφοσίωση και πάθος στο έργο μας, ακολουθούμε την παράδοση των προγόνων μας, για να έχετε στο δικό σας τραπέζι κρέατα απολύτως υγιεινά με την απόλυτη γεύση και ποιότητα. Η οικογένεια Πουλάκη όλα αυτά τα χρόνια φροντίζει για εσάς καθημερινά. Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας που είναι κινητήριος δύναμη για τη συνέχεια. Δεν είναι τυχαίο που το όνομα Φιλιππής είναι συνώνυμο της ποιότητας, της ποικιλίας, του καλού γούστου, της εξυπηρέτησης και των καλών τιμών. Φιλιππής, από το 1972. Φιλιππής στις κουρτίνες, τα κουρτινόξυλα, τα υφάσματα επιπλώσεων, τα λευκά είδη, τα έπιπλα, τα χαλιά, τις μοκέτες, τα είδη σκίασης. Φιλιππής και στα στρώματα, τις τέντες, τα διακοσμητικά, τα φωτιστικά, τα laminate, τα πλαστικά δάπεδα. Φιλιππής, από το 1972. Στην Οδό Βερίτη και με ιδιόκτητο χώρο στάθμευσης. Φιλιππής, τηλέφωνα 22 7 10 2 88 78 και 22 7 10 2 63 39. Λεμόνι με ελληνική γεύση στον καρφά. Λεμόνι με δυνατές γεύσεις, απίστευτες χαμηλές τιμές, χώρο πάρκινγκ, παιδότοπο, σέρβις και ποιότητα. Εστιατόριο που τρών τα συνεργεία, μπήκε το θέμα σου έτσι στα αστεία. Εφτά βοηθοί και τρεις μαστόροι, μαζί τους και οι σερβιτόροι. Λεμόνι στο καρφά. Τηλέφωνο 22 7 10 33 4 44. Σφυρίζεις με τα δυο χιλάκια σου, ανάβεις τη μικρή και τη μεγάλη σκάλα.
ελάτε να μας βρείτε στο κατάστημα Λουτρογραμμή. Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας, στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Ελάτε να δείτε τα καινούργια σχέδια στα πλακάκια τείχου και δαπέδου που μόλις παραλάβαμε. Πλακάκια ιταλικά και ισπανικά πρώτης ποιότητας σε πολύ καλές τιμές. Για να γνωρίσετε τα νέα μας προϊόντα και για λίγες μέρες μόνο, έκπτωση 30% επί των τιμών του καταλόγου. Ελάτε να εξοπλίσουμε το νέο σας σπίτι με πλακάκια και είδη υγιεινής, πάντα στην τελευταία λέξη της μόδας, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Να χαράξουμε μαζί τη γραμμή της διακόσμησης του χώρου σας. Στην εταιρεία μας θα βρείτε ακόμα πλακάκια εξωτερικού χώρου και κουζίνας σε πολλά σχέδια, καθώς επίσης νεροχύτες γρανιτένιους και ανοξίδωτους εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής. Και για το χειμώνα μην ξεχνάτε τη μεγάλη μας ποικιλία σε καυστήρες ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ, ηλιακούς θερμοσύφωνες και γενικά ό,τι έχει να κάνει με την ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση του σπιτιού σας. Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας, Λουτρογραμμή. Λοιπόν, πρόσωπα με κρίση, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον στρατηγό Γιαζιά. Έχετε το λόγο για την νομική τεκμηρίωση των ελληνικών δικαιωμάτων. Κύριε Μαρδά, με τη Συνθήκη Ειρήνης του Λονδίνου του 1913, που υπογράφεται αφενός μεν μεταξύ Ελλάδος, Σερβίας, Μαυροβουνίου, Βουλγαρίας και αφετέρου της Τουρκίας, τα κράτη-μέλη εμπιστεύθηκαν στις μεγάλες δυνάμεις τον καθορισμό της τύχης των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου. Με το άρθρο 15 της Συνθήκης Ειρήνης των Αθηνών του Νοεμβρίου του 2013, μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας, αναλαμβάνεται η δέσμευση και η υποχρέωση να αποδεχθούν η Ελλάδα και η Τουρκία την απόφαση των μεγάλων δυνάμεων σε ό,τι αφορά τα νησιά μας. Με βάση τις δύο παραπάνω αυτές συνθήκες, έρχονται οι μεγάλες δυνάμεις και με τη διακίνωση Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 1914, οι μεγάλες δυνάμεις αποφάσισαν και παρέδωσαν και περιήλθαν στην Ελλάδα όλα τα νησιά του Αιγαίου με εξαίρεση την Ύμβρο, την Τένεδο, σημειώστε και το Καστελόριζο. Το 14 το Καστελόριζο εδόθη στην Τουρκία. Η Ελλάδα τότε, όπως ξέρετε, το 14 αναγκάστηκε βέβαια κατόπιν πιέσεων των μεγάλων δυνάμεων να αποχωρήσει και πάλι από τη Βόρειο Ήπειρο. Η Τουρκία όμως αρνήθηκε να αποδειχθεί τη διακίνωση και έμεινε κοινό γράμμα λόγω έναρξης βέβαια και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τελείωσε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, μικρασιατική καταστροφή, συνθήκη της Λοζάνης του 1923 επικυρώνεται η κυριαρχία της Ελλάδος στα νησιά του Αιγαίου εκτός της Σύμβρου και της Τενέδου και των Λαγουσών. Και το κυριότερο, θεσπίζεται ειδικός κανόνας βάσει του οποίου μόνο τα νησιά που βρίσκονται σε μικρότερη απόσταση των 3 ναυτικών μιλίων από την Ασιατική Ακτή παραμένουν υπό τουρκική κατοχή. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας άπαντες. Αξιοσημείωτο είναι ότι με τη Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάνης του 1923 περιέρχονται στην Ιταλία το Δωδεκάνησα, όπου εκεί η συνθήκη αυτή λέει ότι το Καστελόριζο επανέρχεται στην κυριαρχία της Ιταλίας. Και έχουμε τη Συνθήκη των Παρισίων, όπου τα Δωδεκάνησα, με όλες τις συμφωνίες που είχαν κάνει οι Ιταλοί με τους Τούρκους, έρχονται υπό την κυριαρχία της χώρας μας. Πού, κύριε Μαρδά, είναι το άδικο για τους φίλους μας και συμμάχους μας? Να προσθέσω ότι χάρτης τουρκικός του Τουρκικού Υπουργείου Αμήνης σε συνεργασία με κορυφαίο γερμανικό οίκο χαρτογράφησης έχει τα ίμια μέσα στην ελληνική επικράτεια. Έτσι. Αυτό είναι ένα πανίσχυρο στοιχείο υπέρ ημών. Αλλά θα μου επιτρέψετε εδώ, επειδή δεν τελείωσα το συλλογισμό μου, για τα σύνορα. Κύριε Μαρδά, ακούστηκαν και τα εφτράπλα της υποθέσεως ότι στη θάλασσα δεν έχουμε σύνορα.
Τα ξέρουν τα σύνορα, κύριε Μαρδά, αυτοί που υπηρέτησαν τα σύνορα. Τα ξέρει ο ανώνυμος ψαράς που κάθε πρωί ήταν στην όριο γραμμή και έλεγε «Μπήκαν οι Τούρκοι». Τα ξέρει αυτός που φύλαγε στο φυλάκιο και στο ραντάρ έβλεπε να εισέρχονται οι γείτονές μας ανενόχλητοι εντός των χωρικών μας υδάτων. Τα σύνορά μας, τα θαλάσσια, κύριε Μαρδά, έχουν καθοριστεί στον Εύρο με το πρωτόκολλο των Αθηνών της 26 Νοεμβρίου του 1926. Στη θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται νοτίως του Εύρου μέχρι τη Σάμο και την Ικαρία, ελλείψη σχετικών συμβατικών ρυθμίσεων με την Τουρκία, εφαρμόζεται η αρχή της ίσης απόστασης μέσης γραμμής σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, το οποίο έχει ενσωματωθεί στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θαλάσσης. Όσο για τα σύνορά μας στα Δωδεκάνησα, ήταν επακριβώς καθορισμένα μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας και μετά, σαν μπρίκα, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εδόθησαν στη χώρα μας τα ελληνικά Δωδεκάνησα. Εκεί πατάει η Τουρκία σε αυτό που είπατε προηγουμένως, ελλείψη συμβατικής συνθήκης που να έχει περάσει από τα δύο νομοθετικά σώματα των χωρών και να πρωτοκολληθεί στον ΟΗΕ. Αλλά ακόμα και αν κάποια σημεία από ελληνικής πλευράς είναι όχι πολύ ισχυρά, θα έλεγα ότι αυτό είναι σύνηθες στην ιστορία των διεθνών σχέσεων και συνθήκων. Το θέμα είναι, αφού έχουμε αυτό το νομικό πλούτο, τη νομική κατοχήρωση, με τα οποιαδήποτε ερωτηματικά που μπορεί να έχει κάποιος διεθνολόγος, καλόπιστος ή κακόπιστος, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο ΟΗΕ και το ΝΑΤΟ και ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν τάσσονται υπέρ ημών σε αυτή τη διένεξη με την Τουρκία? Διότι τα γεωστρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν πάντοτε με την Τουρκία. Α, έτσι λοιπόν είναι τα κριτήρια της αυτά, μεγάλης χώρας, του ελευθέρου κόσμου. Δυστυχώς αυτά ήταν τα κριτήρια και όπως μπορούμε ιστορικά να δούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντοτε στις κρίσεις ή ήταν ουδέτερες ή στην Κύπρο, νομίζω. Άρα έρχομαι λοιπόν στο τώρα. Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες ουδέτερες και με την πρόσφατη κρίση. Έχουμε τη Ρωσία να σφυρίζει κλέφτικα ή να κάνει τα στραβά μάτια στον Ερντογάν που εισβάλλει στο Αφρίν για να χτυπήσει τους Κούρδους της Συρίας. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνει μια προειδοποίηση στην Τουρκία, αλλά δεν συνοδεύει με στρατιωτικά μέτρα ή τουλάχιστον με αντίπεινα, διπλωματικά, οικονομικά και εμπορικά. Έχουμε ένα ΟΗΕ ο οποίος ζητάει αυτοσυγκράτηση και από τα δύο μέρη. Καμία ευρωπαϊκή ή άλλη δύναμη δεν κατήγγειλε το ναυτικό αποκλεισμό της Τουρκίας στο οικόπεδο 3, έτσι, δηλαδή 8 πλοία πολεμικά της Τουρκίας έκαναν πειρατεία και μπλόκαραν το πλοίο της ιταλικής εταιρείας ΕΝΗ. Η δε τουρκική ακτιορός χτύπησε σχεδιασμένα, προγραμματισμένα την ελληνική ακτιορό Γάβδος. Δηλαδή πρόκειται για έγκλημα του ναυτικού δικαίου, έτσι δεν είναι? Γιατί λοιπόν καμιά από αυτές τις φιλικές δυτικές χώρες, αλλά και τις ανατολικές, δεν κατήγγειλε την Τουρκία και να μας πει μετά, ωραία, κάντε μια αυτοσυγκράτηση? Νομίζω ότι η λέξη γεωστρατηγικά συμφέροντα τα λέει όλα, κύριε Μάρδα. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία όταν εισήλθαμε είπαμε ότι θα έχουμε κοινά σύνορα, είπαμε πολλά αυταπάτες όλα αυτά, διότι δεν έχει την ικανότητα, δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει τη θέληση, νομίζω, να ασφαλίσει τα ευρωπαϊκά σύνορα, δηλαδή τα σύνορα τα υλικά έναντι της Τουρκίας. Αυτό το είδαμε και προχθές στην Κύπρο. Δεν έχει και τη στρατιωτική δυνατότητα. Και η άποψή μου ότι καλώς δεν έχει τη στρατιωτική δυνατότητα, δεν μπορεί γενικά η Ευρώπη να είναι σε δύο συμμαχίες. Δεν μπορούν τα κράτη να διατηρούν οικονομικά δύο συμμαχίες. Δηλαδή να φτιάξουμε στρατιωτική συμμαχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουμε και το ΝΑΤΟ και να χρηματοδοτούμε το ΝΑΤΟ, να χρηματοδοτούμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να λειτουργήσουν οι συμμαχίες μας όπως προβλέπουν τα καταστατικά τους και τα προβλέπουν τη βοήθεια και την αλληλεγγύη. Δυστυχώς όμως, όπως είπα,
τα γεωστρατικά συμφέροντα είναι διαφορετικά και αλλάζουν χρόνο με χρόνο. Παραδείγματος χάρη η Ρωσία. Μέχρι προχθές λέγαμε το ξανθό γένος να σώσει την πατρίδα. Η ομόδοξη. Νομίζω ότι και αυτό ήταν μια αυταπάτη. Ουδέποτε οι Ρώσοι βοήθησαν τη χώρα μας σε καμία κρίση. Άρα, να πάρουμε από τα ορλοφικά μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ επί του θέματος για λόγους. Σύμφωνη. Κύριε Αρχηγέ, λοιπόν, είμαστε μόνοι. Σε τελευταία ανάλυση, τη δύσκολη στιγμή, τότε πώς μπορούμε εμείς να φανούμε δυναμικοί απέναντι στις συνεχείς παραβιάσεις. Κρατώ ένα ημερολόγιο παραβιάσεων. Το 2007 έγιναν 3.000 παραβιάσεις στον ενάριο χώρο, 1.700 παραβιάσεις στα χωρικά μας ύδατα και μάλιστα είχαμε 3 ώρες ασκήσεις με πραγματικά πειρά από το τουρκικό πολεμικό στο Φαρμακονήσι, στο Αγαθονήσι και ανοιχτά των Ινουσών που ανήκουν στην πατρίδα μου, τυχείο. Έτσι. Λοιπόν, μετά από αυτές τις παραβιάσεις, πώς απαντούμε εμείς, δηλαδή μπορούμε, δικαιούμαστε καταρχήν, δεν θα πω μπορούμε, δικαιούμαστε να ρίξουμε ένα τουρκικό αεροπλάνο το οποίο παραβιάζει τον ενάριο χώρο. Νομίζω ότι πάμε πολύ μακριά, κύριε Μαρδά, όμως θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω αλλιώς το συλλογισμό μου και θα πάμε αν μπορούμε να ρίξουμε ή όχι τουρκικό αεροσκάφος. Η χώρα μας ανήκει στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν εισήλθαμε σε αυτούς τους οργανισμούς, είπαμε ότι θα ακολουθήσουμε μια κοινή πλεύση, την πλεύση των συμμαχιών μας. Όμως, με την προϋπόθεση ότι αυτή η πλεύση θα υποστηρίζει και τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά και τα συμφέροντα της συμμαχίας. Και με βάση αυτό το σκεπτικό πρέπει να βαδίζουμε σαν χώρα. Το status quo στο Αιγαίο διατηρείται όπως είναι ακόμη, πέραν από την ισχυρή στρατιωτική δύναμη που διαθέτει η χώρα μας στο Αιγαίο και από την ισχυρή αμερικάνικη παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, για να μην τα μηδενίζουμε όλα. Γιατί είμαστε εδώ βάσει των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει σωθεί, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, το Ισραήλ, χάρη στη βάση της Σούδας και το 67 και το 73. Και τώρα η βάση της Σούδας, όπως είπε πρόσφατα ο Αμερικανός πρεσβευτής, ο Τζέφρι Πάιατ, έχει δραστηριοποιηθεί έντονα η βάση της Σούδας στον πόλεμο εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες, κύριε Μαρδά, ότι θα έρθουν να μας σώσουν οι Αμερικάνοι ή σε μια κρίση θα επέμβουν. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια ισχυρή αποτρεπτική δύναμη που να το σκέπτεται ο Τούρκος να προβεί σε αυτά που προβαίνει σήμερα. Δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και όπως προείπα έχουμε φτάσει στο σημείο του εθνικού εθισμού. Για ό,τι γίνεται στο Αιγαίο κάνουμε μια αναχέτηση, δίνουν τον αγώνα τους οι αεροπόροι μας και τίποτε άλλο. Και με πόσα ευρώ το μήνα αυτά τα παιδιά που εκφράζουν, ας πούμε, την εθνική υπερηφάνεια στον αέρα, 2.500 ευρώ το μήνα. Δεν νομίζω, κάνετε μεγάλο λάθος. 2.500 ευρώ, κύριε Μαρδά, παίρνει ο αρχηγός του στρατού, ο αρχηγός του ναυτικού, ο αρχηγός της αεροπορίας. 1.200 μέχρι 2.000 θα παίρνουν οι αεροπόροι μας, οι μικροί που πετάνε, 1.200, συν το πτυτικό να φτάνουν 1.500. Δυστυχώς όμως οφείλω να πω ότι ο κύριος που παίρνει το νερό και πάει εκεί στη Βουλή, παίρνει πάνω από 3.500. Όλοι έχουν τη συμπάθεια, αλλά ουδείς όμως τη μετατρέπει σε πράξεις απέναντι σε αυτά τα παιδιά, σε αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν τη ζωή τους, που στέκονται όρθιοι στον Εύρο και στα νησιά μας. Στρατηγέ, ποια είναι η σύνταξή σας? Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το συζητήσω και όσο λιγότερη είναι η δικιά μου, τόσο καλύτερη για την πατρίδα. Είπατε προηγουμένως, ο εν ενεργεί αρχηγός του ΓΕΣ παίρνει. Δεν πέρασα τα 2.800 εγώ που ήμουνα το 2012 αρχηγός. Αλλά όμως νομίζω ότι καλώς έπαιρνα 2.000. Αρκεί τα νέα μας παιδιά να βρουν δουλειές. Αρκεί τα νέα μας παιδιά να πάρουν όχι με 400 ευρώ. Δεν μπορεί να ζήσει η οικογένεια με 400 ευρώ. Αλλά όμως, κύριε Μαρδά, μήπως οι κρατούντες δεν έχουν κοιτάξει
πίσω τους. Μήπως δεν έχουν κοιτάξει δεξιά τους, μήπως δεν έχουν κοιτάξει αριστερά τους, να δουν τι επικρατεί στην κοινωνία μας αυτή τη στιγμή. Δεν είδα να δώσουν σαν ηγέτες το παράδειγμά τους, να πούνε δηλαδή για 5 χρόνια ο μισθός του βουλευτή στα 1500, διότι το σύνολο είναι ευκατάστατη, αν νομίζω από τα απόθανες σχέσεις. Όχι μόνο ευκατάστατη, αλλά έχουν και το επάγγελμά τους. Είδα και το άφθαστο για τα ελληνικά δεδομένα γεγονός το χθεσινό. Ευκατάστατοι άνθρωποι να έρθουν, ήρθανε να διοικήσουν τη χώρα μας, ήρθανε να υπουργέψουν στη χώρα μας και ζητήσανε και έπαιρναν 1000 ευρώ ενίκιο για να μένουν στο Κολωνάκι. Αντέχει η πατρίδα μας, κύριε Μαρδά, 1000 ευρώ να μένει κάποιος στο Κολωνάκι. Με 1000 ευρώ θα έφευγαν στελέχη μας των ενόπλων δυνάμεων να σπουδάσουν σε σχολεία έξω. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω. Αυτή τη στιγμή, στην χρεοκοπημένη ελληνική οικονομία, έχουμε ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος παίρνει 11.000 ευρώ το μήνα για απλές εθιμοτυπικές αρμοδιότητες, δηλαδή βάζει υπογραφές. Δεν θέλω να μιλήσω για θεσμικό. Εγώ το λέω αυτό και θα το λέω, θα το λέω με την πρώτη και ευκαιρία. Και οφείλουμε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το λέω διότι εμείς ως εργαζόμενοι έχουμε υποστεί τρομερές περικοπές. Όμως είπα ότι οι ηγέτες, οι μπροστάριδες... Για του παραδείγματος. Έτσι μας λέγανε στη ΣΕΑΠ. Ακριβώς. Λοιπόν. Αλλά όμως μου κάνατε και μία ερώτηση η οποία δεν απήντησα. Βέβαια, είστε πληθωρικός στις ερωτήσεις και δεν σας προλαβαίνω. Ή αν μπορούμε να καταρρύψουμε ένα αεροσκάφος. Είναι εύκολη κουβέντα να το λέμε, κύριε Μαρδά. Όμως, για να προβεί η πολεμική μας αεροπορία σε μια τέτοια ενέργεια, πρέπει να αποδεσμεύσουμε τους εθνικούς κανόνες εμπλοκής. Η αποδέσμευση γίνεται από το ΚΙΣΕΑ. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι είναι ένα δυσκίνητο όργανο και πρέπει και εμείς κάποτε να φτιάξουμε ένα συμβούλιο εθνικής ασφαλείας που θα είναι ολιγομελές, με πολιτικά στρατιωτικά πρόσωπα, με σοφούς ανθρώπους, το οποίο θα δίδει τις, αφού θα έχει κάνει τις εκτιμήσεις του, θα δίδει τις συμβουλές προς τις ηγεσίες μας. Θα πρέπει να και εμείς κάποτε να βάλουμε έναν υφυπουργό εθνικής αμήνης μόνιμο. Να αλλάζει η κυβέρνηση, ο υφυπουργός να μένει. Υφυπουργός εξωτερικών, ο οποίος να έχει μια συνέχεια η πατρίδα μας σε όλα αυτά τα θέματα. Ρώτησα προηγουμένως για την προαγωγή της συζητήσεως, εάν πρέπει και αν μπορούμε να ρίξουμε ένα τουρκικό αεροπλάνο. Θα πω στην άλλη πλευρά τώρα και θα πω, αφού αντικειμενικά είμαστε σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, διοικητική, με ελλείμματα κρατικής διοίκησης, παρά την πίστη που διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχει στους αξιωματικούς και στους υπαξιωματικούς άνδρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων. Είναι σοφροσύνη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που έχει απέναντί σου ένα Ερντογάν, αν το πω μαχαιροβγάλτη, αυτό δεν ξέρω αν... Εμείς οφείλουμε σαν επίσημη πατρίδα να σεβόμαστε. Αυτή είναι... Καταρχήν πρόκειται για μεγάλο ηγέτη. Και είναι ηγέτης. Για τη χώρα του είναι ηγέτης. Παρορμητικός, με ισλαμική αντίληψη εκδίκησης για το δίκαιο κλπ. Αλλά τα αφήνω αυτά σε μια άλλη κουβέντα. Είναι λοιπόν σοφροσύνη εμείς σε αυτή την περίοδο να προκαλούμε τον αντίπαλο και να λέμε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Έχω απελευθερώσει τους κανόνες εμπλοκής. Δικτάτορας ο Ερντογάν. Ανήθικο κράτος η Τουρκία. Είναι φράσεις υψηλού επίπεδου αυτές. Μολόν λαβέ. Όταν προκαλείς τον εχθρό που είναι έτοιμος να σου ορμήξει, πόσο τακτικό είναι και από άποψη στρατιωτικής λογικής. Και Μαρδά, εμείς πρέπει να αντιδρούμε σε αυτές τις προκλήσεις των Τούρκων καταρχήν με τη διπλωματική γλώσσα. Με καθαρή διπλωματική γλώσσα. Και δεύτερον, με δράσεις αποτροπής, αξιόπιστες όμως. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι αν, να λέμε στον Τούρκο αν το επαναλάβετε θα σας κάνουμε αυτό και αυτό, το επαναλαμβάνουν την άλλη μέρα και εμείς την βάζουμε αλλού. Άρα δεν είναι αξιόπιστη η αποτροπή μας.
Η χώρα μας οφείλει αυτή την εποχή, κύριε Μαρδά, να προετοιμάζεται. Δεν θα πω να προετοιμάζεται για πόλεμο, διότι ενδεχομένως να φοβάται ο κόσμος τη λέξη πόλεμος, διότι μετά τη μεταπολίτευση είναι και μια λέξη που αν τη λες σε θεωρούν φασίστας, σε θεωρούν πολλά και διάφορα. Εγώ όμως οφείλω να πω ότι τα σύννεφα πολέμου είναι εγγύς της χώρας μας. Τα σύννεφα πολέμου είναι πολύ κοντά στη χώρα μας. Μέση Ανατολή, Βαλκάνια, αυτή τη στιγμή βράζουν. Οφείλουμε να έχουμε εγρήγορση, οφείλουμε να έχουμε ετοιμότητα, οφείλουμε να έχουμε πατριωτικό και εθνικό πνεύμα, οφείλουμε να έχουμε ομόνοια, οφείλουμε να έχουμε πολλά που ήρθε η εποχή να αφήσουμε τις διαφορές μας στην άκρη και να δούμε την πατρίδα, το έθνος και τίποτε άλλο. Δηλαδή το θέμα δεν είναι μόνο εσύ να μην θες τον πόλεμο, αλλά να μην τον θέλει και ο αντίπαλος, έτσι δεν είναι? Νομίζω αν με μία αποτροπή ισχυρή δεν θα τολμήσει. Συμφωνείτε αυτή τη στιγμή, μελετώντας ελληνοτουρκικές κρίσεις, συμφωνείτε ότι πολλές φορές εμείς πάμε και υπερκλιμακώνουμε την κρίση? Δηλαδή ενώ έπρεπε να απαντήσουμε σε ένα επίπεδο, απαντάμε σε δύο, σε τρία και σε τέσσερα. Και στο τέλος, όταν φτάνουμε στα πρόθυρα πολέμου, πάμε και κλαίμε στους Αμερικάνους και λέμε σώσετε μας και σας ευχαριστούμε. Όχι, δεν εκτιμώ έτσι την κατάσταση, κύριε Μαρδά. Στα ίμια έτσι έγινε όμως, στα ίμια ένα. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι στα ίμια θα μπορούσαμε το πλεούμενο που προσάραξε στην ευρύτερη περιοχή να έρθουν να το πάρουν και να λήξει λέτε υπόθεση. Το φορτηγό, ναι, και να λήγει υπόθεση. Αν θυμάμαι καλά, που πήγε όμως, άραξε πάνω στη Βραχονισίδα. Όμως, 25 Δεκεμβρίου του 1995. Όμως, κύριε Μαρδά, η εξωτερική πολιτική εξασκείται μόνο από την νόμιμη κυβέρνηση, από κανέναν άλλον. Ούτε από υπερπατριώτες που υπάρχουν και δεν αμφισβητώ, ούτε από δίθεν πατριώτες. Αυτά για να μην έχουμε αυταπάτες. Τώρα, υπάρχει ένα περιθώριο ειρηνικού διακανονισμού με τους Τούρκους? Όχι, κύριε Μαρδά, δεν είμαι αισιόδοξος επί του θέματος αυτό, γι' αυτό η πατρίδα πρέπει να ετοιμάζεται. Στρατηγέ, μήπως μεταβληθεί η Ελλάδα, λένε κάποιοι, σε μια στρατοκρατική κοινωνία και οικονομία και πολιτική? Τι απαντάτε εσείς? Όχι, δεν είναι και η φύση του Έλληνα να πάμε σε τέτοιες καταστάσεις, κύριε Μαρδά. Νομίζω όμως ότι με μια αυτοπιθαρχία ο λαός μας, μια πειθαρχία η νεολαία μας, θα πάει μπροστά η χώρα μας. Και όταν μιλάω πειθαρχία, εννοώ ελευθερία. Και αυτό θέλω να σας πω και τόνισα για την νεολαία μας, διότι πολλοί λέμε η νεολαία του smartphone, η νεολαία του σκουλάρ. Με αυτούς θα πολεμήσουμε. Και αυτοί θα είναι οι ήρωες. Και είναι πίστη μου και σας το λέω εγώ που έχω ζήσει μαζί τους, που έχω ζήσει με αυτούς τους ανθρώπους, που έχω ζήσει στον όρχο, που έχω ζήσει στο κρύο, που έχω ζήσει επί 7 μέρες πάνω στο άρμα χωρίς ποτέ να με έχουμε κατεβεί. Άρα αυτοί θα είναι οι ήρωες. Και έχουν και πιστεύω, έχουν ιδανικά και δεν πρέπει να τους αποαξιώνουμε. Και αυτούς τους σκουλαρικάκηδες και αυτούς με το iPhone που λέτε εσείς. Άρα εσείς λέτε ότι έχουμε ανάγκη από ένα μοντέρνο πατριωτισμό. Ακριβώς. Τα παιδιά με το σκουλαρίκι, με τα ροκ, με τα λαϊκά. Ακριβώς. Μάλιστα. Πώς θα κάνετε εμένα το δειλό σωματικά να μην φοβάμαι το θάνατο σε ένα δίκαιο πόλεμο, όχι όμως πόλεμο για συμφέροντα οικονομικά, ιδεολογικά, εθνικιστικά κλπ. Ο πόλεμος είναι το σχολείο της αρετής, αλλά εννοούσε τον δίκαιο πόλεμο ο Αριστοτέλης. Είναι όμως ο πόλεμος και σχολείο της φρίκης, έτσι, γιατί έχουν γίνει φοβερά εγκλήματα από όλους τους λαούς. Από όλους τους λαούς, συμφωνώ και νομίζω είναι ότι το χειρότερο και ειδικά αυτές τις εποχές όταν τα όπλα μαζικής καταστροφής τα γνωρίζουμε πολύ καλά και τι θα επιφέρουν στον κόσμο. Νομίζω ο πόλεμος είναι το τελευταίο που μπορεί να σκέπτονται οι ηγέτες αυτή τη στιγμή του κόσμου, αλλά και του εγγύς περιβάλλοντος.
Ο πόλεμος, κύριε Μαρδά, όπως είπε και ο Μάο Τσατούνγκ, είναι η πολιτική του αίματος. Άρα λοιπόν το αίμα δεν νομίζω ότι γοητεύει κανέναν σε αυτή τη γη. Όμως, εμείς πρέπει να προετοιμαζόμαστε και θα το επαναλάβω και πάλι. Πρέπει να πείσουμε το λαό μας. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε το λαό μας. Και είπα πιο μπροστά ότι δεν είμαι στρατοκράτης να ζητάω 12μηνη θητεία. Ζητάω διότι αυτά τα παιδιά θα κληθούν κάποιοι να τα πάρουν, να τα πάνε στην πρώτη γραμμή. Αν είναι ανεκπαίδευτα, τι θα πούμε στη μάνα και στον πατέρα. Και μια τελευταία ερώτηση. Τι θα διαμηνούσατε στον Ερντογάν? Εγώ πρώτα θα την κλασική μας φράση, μολόν λαβέ πρώτα, αλλά μετά θα του διαμηνούσα και το εξής. Πέραν από τα φυσικά μας σύνορα, έχουμε και τα σύνορα και εμείς τα σύνορα της καρδιάς μας. Τα σύνορα της Ανατολικής Θράκης, τα σύνορα της Ιωνίας, της Μικράς Ασίας και του Πόντου μας. Αυτά θα διαμηνούσα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, για το λόγο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους τεχνικούς σας που πρέπει να απευθυνόμαστε και σε αυτούς κάποτε. Βεβαίως. Και να χωρίς αυτούς εμείς είμαστε μηδέν. Να ευχηθώ στα στρατευμένα νιάτα της πατρίδος μας να έχουν υγεία, να στέκονται όρθιοι στις επάλξεις και η πατρίδα είναι εδώ, είναι κοντά τους και νομίζω όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο στρατηγός Κωνσταντίνος Γιαζιάς, ένας στρατηγός της ατομικής και της εθνικής ακεραιότητας. Γεια σας. Το πόλεμο κερδίζουνε όσοι μιλούν τα λίγα. Σε γοτθήκη λιθόδομη μόνο μαχαίρια είδα. Ευρώπη, ιστορία μου, το φως σου στο Αιγαίο. Εκεί που οι άνθρωποι κρατούν με έναν ρυθμό αρχαίο. Πώς να χωρέσει μέσα μου τόση δικαιοσύνη. Ξένοι απαιτούν το αίμα μου και παίρνω την ευθύνη. Πώς να χωρέσει μέσα μου τόση δικαιοσύνη. Ξένοι απαιτούν το αίμα μου και παίρνω την ευθύνη. Ξένοι απαιτούν το αίμα μου και παίρνω την ευθύνη. Έχει μύθια, ασφάλεια, εμπιστοσύνη, εξυπηρέτηση, μετρητά. Η κάθε λέξη σημαίνει πολλά για μας. Όλες μαζί είναι ό,τι καλύτερο προσφέρουμε σε εσάς. Ένα χειροδανιστήριο Χίου. Αγορά χρυσού και ενέχειρα. Δείτε ένα καλύτερο αύριο με την υποστήριξη ενός φίλου. Αγορά χρυσού και ενέχειρα. Πολυτεχνείου 13 στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-8896 και 6986-672-146.
Ένα χειροδανιστήριο Χίου. Η επιλογή για πιο άνετη ζωή. Βουρτσίζουμε καθημερινά τα δόντια με οδοντόπαστα με μαστίχα Χίου. Προλαμβάνει και εμποδίζει την ανάπτυξη ουλίτιδας, περιορίζοντας τα παθογόνα βακτήρια. Χαρίζει δροσερή αναπνοή και έχει ευχάριστη γεύση. Προϊόντα στοματικής υγιεινής με μαστίχα. Art of Nature. Φυσική προστασία. Πόνος σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις, τένοντες, μέση, αυχένα. 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από κάποια ρευματική πάθηση. Ρευματοειδής αρθρίτιδα, αγγυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, οσφιαλγία, τενοντίτιδες είναι μερικές από τις 200 περίπου ρευματικές παθήσεις που υπάρχουν. Εσύ φροντίζεις για την έγκαιρη διάγνωση, για να μην γίνει η παραμόρφωση και η αναπηρία απειλή. Σήμερα, χάρη στις προόδους της ρευματολογίας, υπάρχει θεραπεία. Η άμεση θεραπευτική παρέμβαση σταματάει την αρρώστια. Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας. Αφορμή τις μαρτυρίες Ελλήνων επιχειρηματιών, θα σας προτείνω αποδεδειγμένες και αποτελεσματικές τεχνικές μάρκετινγκ για τη δική σας επιχείρηση. Η εκπομπή αναμεταδίδεται και από το Αλήθεια TV. Από 5η έως Σάββατο σε όλα τα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελλομάς. Nescafé Classic 100 γραμμάρια 2,95. Ήδη αναψυκτικά 1,5 λίτρο 79 λεπτά. Ariel σκόνη 45 μεζούρες, υγρό και κάψουλες 6,99. Dettol όλα τα προϊόντα και Quantum αλλακτικά 25 μεζούρες και 45 μεζούρες 40% φθηνότερα. Ελλομάς, η ελληνική ομάδα των σούπερ μάρκετ.